Την Παρασκευή το πρωί η κεντρική συνάντηση που έχουμε μια φορά τη βδομάδα επιβεβαίωσε αυτό το χάρτη της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας και πάλι το Λασίθ δεν ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα πληροφορούμε ότι έγινε μια έκτακτη σύσκεψη, δεν ξέρω και αν η πληροφορία μου είναι τελείως ακριβής, όπου αποφασίστηκε να μπουν στο κόκκινο η Χαλκιδική και το Λασίθι. Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Επεριγνωμόνων για το νέο κορονοϊό Αχιλλέας Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, αποκαλύπτει το παρασκήνιο όπου ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις για να μπει η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου στο κόκκινο. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι για το Λασίθι μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε γίνει καμία απολύτως αναφορά στη συνεδρίαση. Για να, χωρίς να θέλω να απογοητεύσω, κανένα lockdown στο κόκκινο, αυτά που κάνουν στις διάφορες περιοχές, δεν έχει κρατήσει κάτω από 14 μέρες. Δεν το έχουμε ξανακάνει για μια εβδομάδα lockdown, οπότε δεν περιμένω να είναι για μια εβδομάδα. Η λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή Ωρα Αιχμής της Crete TV, έκανε λόγο για αυξημένο υλικό φορτίο στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, ενώ αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε εικόνα για την περιοχή, καθώς μέχρι και το Δεκέμβριο δεν είχαν γίνει τεστ. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε πιο στοχευμένα όσον αφορά τα τεστ. Έχετε απόλυτα δίκιο και η αιτία που δεν φαινόταν ιστορία ήταν τότε δεν είχαν γίνει τα τεστ. Πιστεύω ότι αν γίνονται συχνά τεστ, όπως σας το είπα και στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό αριθμός των τεστ σε κάθε πόλη να γίνεται και να γίνεται και στα, εμείς είπαμε και κάτι άλλο, ότι και στα καταστήματα που θα ανοίξουν πρέπει να γίνονται τεστ και στα σχολεία, στους καθηγητές και στους μαθητές. Και από την περίπτωση του Μακρυγιαλού και του Παλαικάστρου και τώρα του Αγίου Νικολάου, ότι αυτός ο εφιάλτης είναι ανάμεσά μας και ότι κυρίως σε εμάς βασίζεται να ακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα για αυτή τη βδομάδα, να μην χρειαστούμε μια δεύτερη εβδομάδα. Αυτό είναι ο στόχος μας. Την πρόβλεψή της ότι η Ελλάδα θα καταφέρει τελικά μέχρι τον Ιούνιο να εμβολιάσει τουλάχιστον το 50% του ελληνικού πληθυσμού εξέφρασε η Ματίνα Παγώνη. Ενώ παράλληλα αναφέρθηκε ότι η εστίαση θα μπορούσε να ανοίξει μετά τις 15 Μαρτίου, τονίζοντας ότι το Πάσχα θα είναι υπό αυστηρά μέτρα και τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από το Σεπτέμβριο. Ενώ όσον αφορά τις μεταλλάξεις, τόνισε ότι το εμβόλιο αυτή τη στιγμή καλύπτει τις μεταλλάξεις. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι μετά τις 15-20 Μαρτίου θα μιλήσουν για άνοιγμα της εστίασης. Γιατί ξέρετε κάτι, εάν δεν μειωθούν τα κρούσματα, εάν δεν μειωθούν όλοι οι παράμετροι, είναι δύσκολο να προχωρήσουν σε ανοίγματα άλλα.